μπορεί να εξαφανίσει. Άνδρες της ομάδας υποβρύχιων καταστροφών, χρησιμοποιώντας πτυσσόμενη σκάλα, εισβάλλουν σε στρατιωτικό πλοίο και το καταλαμβάνουν μέσα σε 5 λεπτά. Ακολουθεί η ρήψη αλεξιπτωτιστών από ελικόπτερο τύπου Σινούκ στα νερά του Θερμαϊκού, τους οποίους περισυλλέγουν φουσκωτά σκάφη. Όλα όσα παρακολουθήσατε αποτελούν μέρος της επίδειξης που πραγματοποίησαν μονάδες του πολεμικού ναυτικού στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και του εορτασμού του πολιούχου της Αγίου Δημητρίου. Την επίδειξη την είδατε? Ναι, βεβαίως. Τι σας άρεσε περισσότερο? Όλα. Όταν κατέβηκαν από το, ελικόπτερο οι βατραχάνθρωποι πάνω στο, πλοίο. Εσένα? Το... πώς το λένε το... ελικόπτερο. Προηγουμένως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος παρασημοφόρησε την πολεμική σημαία του θορύβου Αβέροφ με τον ανώτερο ταξιάρχη του τάγματος του Σωτήρος, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας. Το θορυκτό της νίκης ξεκινά τη δαφροστεφανωμένη πορεία του στους Βαλκανικούς πολέμους το 1213 και υπό τη χαρισματική ηγεσία του Ναυάρχου Πάπου Κουντουκιώτη απελευθερώνει τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Με τις δύο ναυμαχίες Έλλης και Λίμνου, εγκαθίσταται η ελληνική ναυτική κυριαρχία σε όλο το Αιγαίο, η οποία και καθορίζει την έκβαση των Βαλκανικών πολέμων και το διπλασιασμό των ελληνικών εδαφών. Το θορυκτό Αβέροφ αποτελεί πλοίο θρύλος για το πολεμικό ναυτικό και θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου.